μέχρι στιγμής και να είμαστε από τελικμής, να διατυπώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Διότι όλοι μας, και εδώ θα με επιτρέψει ο Υπουργός να βάλω και το Υπουργείο του μέσα, αλλά και την κυβέρνηση μαζί με εμάς, όλοι μας πολλές φορές, πάνω στην ορμή μας, αν θέλετε, λειτουργούμε πιο αποσπασματικά από ό,τι θα έπρεπε. Λειτουργούμε με μια λογική, με στόχους, οι οποίοι μπορεί να είναι τακτικοί, αλλά δεν είναι στρατηγικοί. Εδώ λοιπόν ανοίγει η συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο. Συζήτηση αυτή προφανώς μας αφορά άμεσα όταν γίνεται στο τραπέζι της Ευρώπης κορυφής. Έχει να κάνει με το δεδομένο χρημάτων, έχει να κάνει με το Brexit, έχει να κάνει με το αυτοί με περισσότερο λίγο την Ευρώπη. Δεν το λέμε. Είναι όμως και μια δεύτερη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εμείς μεταξύ μας. Για το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά μονοδικά εργαλεία και πώς θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε συμπληρωματικά και συνεχώς. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για την επιχειρηματικότητα στη δικιά μας περιφέρεια. Ξέρουμε ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, ακόμα και το κάνει ρίσκο, όλα αυτά μετράνε. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια περιφέρεια, αν θέλει να αλλάξει την αρχιτεκτονική, αν θέλει το παρεξαντήριο, την έκταση, το χάρτη των επιχειρηματικών και να μεταβεί από μικρότερες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Μία λύση είναι να κάνουμε αυτό που γίνεται παραδοσιακά στην Ελλάδα. Να σπάσουμε σε πολλά μικρά κομμάτια, να τεμαχίσουμε τα χρήματα στην κοινωνικότητα των διαδικασίων μας και να τα μοιράσουμε σε κομμωτήρια, σε σουγκρατζίδικα και σε άλλες μικρές επιχειρήσεις. Δεν λέω και τα καλά είναι. Εμείς κάνουμε μία άλλη επιλογή όμως. Να βάλουμε μια πρόσφυγη ενδιαφέροντος που να απευθυνόμαστε σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες. Που να είναι άνω των 50 εκατομμύρια ευρώ τζίρος, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Όταν το κάναμε αυτό, να λάβουμε ένα ρίσκο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε αν θα έχουμε το ενδιαφέρον το περιθυμίο. Όμως είναι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι τώρα που έκλεισε η κλίνη μάλλον την Δευτέρα ο κύκλος πρόσης ενδιαφέροντος, βρίσκουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και έχουμε μερικές πολύ σημαντικές εταιρείες που είναι ενδιαφέρον να έρθουν και να επενδύσουν και να δημιουργήσουμε και να υπολογίσουμε συντηρητικά αρκετές δεκάδες εργασίες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, έχουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί